Υπήρχε μια φρούδα ελπίδα, καλλιεργείτο βεβαίως, ότι θα δώσουμε αυτά τα 50 δις και αυτά θα περάσουν στην αγορά αμέσως, ναι. Μόλις θα δώσουν ναι. Οι τράπεζες αυτά τα λεφτά. Δεν τα δανείζουν. Μα δεν μπορούν, δεν είναι μπορούν. Τα κεφάλαια. Οι τράπεζες δανείζουν τις καταθέσεις, ναι. Δανείζουν αυτά που παίρνουν δηλαδή, πίσω. Φάγανε οι τραπεζίτες με συγχωρείτε, αυτά που παίρνουν πίσω από αυτά που έχουν δανείσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να εξυπηρετούνται τα δάνεια και εφόσον είναι φερέγγιες. Με τις γραμμές που ανοίγουν στο εξωτερικό, ναι, από τις οποίες αντλούν κεφάλια, τα οποία από αυτά τα οποία λοιπόν δίδουν, τα κεφάλαια που έτσι χρηματοδοτεί μια τράπεζα. Από αυτά όχι τα κεφάλια, κεφάλια που αντλήσανε με τις εγγυήσεις, τα 183 δις που έχουν πάρει, έχει πέσει ένα ευρώ στην αγορά, κύριε Τσαβέλα. Ένα ευρώ. Έχουν πάρει 183 δις εγγυήσεων. Που τις ρευστοποιήσανε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τις κάνανε ρευστό προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία, διότι τα ΦΕΚ με τα οποία χορηγήθηκαν οι εγγύσεις αναφέρουν ότι θα πρέπει να διατεθούν στην πραγματική οικονομία, στην αγορά και στη χρηματοδότηση των οικοκυριών και δεν πήγαινε καρά τσακιστή. Να σας πω ένα τελευταίο, γιατί είναι σημαντικό. Και πριν κλείσω, θα σας πω και που πήγανε, γιατί το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω και πήγανε δεν στην αγορά των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου από τις ξένες τράπεζες. Προκειμένου η ζημιά του κουρέματος να γραφτεί όλη στην Ελλάδα και να διασωθούν οι ξένες τράπεζες. Καθόμαστε και χοροϊδεύουμε τον κόσμο και μιλάμε για ανακεφαλαιοποίηση, για ρευστότητα και χρηματοδότηση επιχειρήσεων.